Λοιπόν, φεύγω από το Σταύρο μας και πηγαίνω στο Γιάννη Πολίτη, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας. Γιάννη μου, καλώς μας ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου κάθε φορά να βρισκόμαι μαζί σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω εδώ τα βιβλία σου, τα οποία θα δώσουμε και δώρο στους φίλους τηλεθεατές. Συλλέκτη στιγμών, ένα σκοτάδι λευκό. Γιάννης Πολίτης, έτσι με ένα πολύ όμορφο και απλό εξώφυλλο. Και φυσικά θα ήθελα να μας πεις για το βιβλίο, γιατί δεν είναι και το πρώτο. Δεν είναι και το πρώτο, είναι το δεύτερο βιβλίο, η αλήθεια είναι. Το πρώτο βγήκε το 2016. Πήγε πάρα πολύ καλά και τα δύο βιβλία είναι στην κατηγορία αυτοβελτίωσης. Κατατάσσονται ενώ κάτω από την κατηγορία αυτοβελτίωσης. Πολλοί θα πούν, λόγω του ότι είναι ο τίτλος, ο main τίτλος, το συλλέκτη στιγμό είναι το ίδιο, πολλοί θα πούν ότι είναι ένα sequel αυτά τα βιβλία. Και ως έναν βαθμό έχουν δίκαιο, γιατί είναι και τα δύο, όπως είπα, βιβλία αυτοβελτίωσης, είναι και τα δύο αποφθέγματα. Είναι χωρισμένα σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο ήταν κύματα αγάπης, κύματα θλίψης, κύματα ζωής, και αυτό είναι κύματα ανάγκης, κύματα κραυγής και κύματα ελπίδας. Θεωρώ ότι είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Είναι αυτοτελή αρχικά, δηλαδή μπορεί να το διαβάσεις αυτό πρώτα. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Η σειρά. Αλλά είναι ένα βιβλίο πολύ πιο όριμο. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο το οποίο, επειδή πέρασαν και τρία χρόνια, με βοήθησε πάρα πολύ. Βλέπω, ας πούμε, μια εξέλιξη στον εαυτό μου, που αυτό είναι το πιο σημαντικό, τουλάχιστον. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, ρε Γιάννη μου, εντάξει, πες μας και πού βρίσκουμε τα βιβλία. Τα βιβλία, δεν ξέρω αν γίνεται να πω, είναι σε γνωστή αλυσίδα καταστημάτων. Κάτσε να σου πω. Έχεις την δαμέ μπροστά σου. Την έχω την αλυσίδα εδώ μπροστά μας, ναι. Μας δίνουν και εμάς τώρα εδώ μέσα στην εκπομπή. Άρα μπορώ. Μπορείς, βεβαίως και τέλεια, να μας πεις. Άρα βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα Publix, Ελλάδα και Κύπρο. Κάπως επίσης και από την ιστοσελίδα μου μπορεί να τα βρει κάποιος. Και μέσα στα social media μου πλέον, το Facebook και το Instagram, Χριστιανά μου, ανοίξω να το ξέρεις, μπορείς να παραγγείλεις το βιβλίο απευθείας από το Instagram, ας πούμε. Πολύ ωραία. Όχι, δεν το ξέρω. Γιάννη μου, είμαι. Ξέρω το πράσινο, κάνουμε εντατικά μαθήματα, αλλά αυτό είναι άλλη φορά. Όσο εντατικά και να μου κάνεις, πάντα θα μένω πίσω στα κομμάτια της τεχνολογίας. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι θα δώσουμε το βιβλίο Συλλέκτης Στιγμών, ένα σκοτάδι λευκών, τα μηνύματά σας στο 2288, γράφοντας με αγάπη, όνομα επίθετων και την πόλη σας, για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο βιβλίο. Και θα δώσουμε και σελίδες μαζί σήμερα. Θα δώσουμε 5 που τα έχω εδώ μπροστά μου. Θέλω να σε ρωτήσω, ρε Γιάννη μου, όμως, κάποιες φορές. Είναι πολύ πονεμένα κάποια που γράφεις. Είναι βιωματικά ή είναι τα μαζεύεις και από κόσμο? Κοίταξε, που μοιράζεται μαζί σου. Σαν άτομο γενικά είμαι πολύ παρατηρητικός. Προφανώς κάποια από αυτά είναι βιωματικά, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά αυτό που θεωρώ ότι έχω, αν μου επιτρέπετε η λέξη χάρισμα, είναι εν μέρη τα βιώνω όλα, Χριστιανά μου. Δηλαδή τι εννοώ? Με το να γράψεις κάτι, νιώθω ότι με ένα μαγικό τρόπο η πένα μου με παίρνει από μόνη της το τι να γράψω. Οπότε, εν μέρη, πρέπει να βιώσεις ναι μεν κάτι, έτσι ώστε να μπορείς να το βάλεις σε μια πένα και ένα χαρτί και να το εκτυπώσεις. Χτυπώσεις, δηλαδή. Να το αποτυπώσεις, σωστό. Αλλά γενικά, θεωρώ ότι εν μέρη τα βιώνεις όλα. Δηλαδή και δικά σου προσωπικά βιώματα και αν είναι, ή διαφορών του περίγυρου σου ή ακόμα και του κόσμου που μου στέλνει πολύ συχνά. Είναι όλα δικά μου βιώματα κάπως. Εσένα, ποια είναι η σχέση σου με τον έρωτα? Η σχέση με τον έρωτα είναι καλή. Καλή δηλαδή. Είναι μια σχέση αρκετά ισορροπημένη. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει προφανώς και ο έρωτας, γιατί μια σχέση δεν μπορεί να συνεχίσει αν δεν υπάρχει και αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τι άλλο? Χρειάζεται αγάπη, προφανώς. Και γενικά η κατανόηση παίζει πάρα πολύ ρόλο για μένα, η κατανόηση. Δηλαδή να αφήνεις το χώρο του συντρόφου σου, ας πούμε, κάθε φορά. Είναι πολύ σημαντικό. Και γενικά, επειδή είμαι διδυμάκι, και τα διδυμούθηκε πάντα έχουν λίγο θέμα με το χώρο. Εννοείς ότι έχετε θέμα στο να δώσετε χώρο? Όχι, στο να πιάσουμε χώρο παραπάνω, Χριστιανά, από το να δώσουμε, γιατί είμαι πάρα πολύ αθέλους. Ενώ κατάλαβες. Έχεις πονέσει από έρωτα? Σίγουρα. Ποιος είναι πονέσει αρχικά? Καλά, έχει ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει τον απόλυτο έρωτα, ας το πούμε, δεν έχουν ζήσει. Σίγουρα όμως. Τη χιλόπιτα, την απόρριψη. Δεν το πιστεύω, να σου πω αλήθεια. Δηλαδή πιστεύω ότι. Όχι, υπάρχουν. Ναι. Ναι. Okay, δεν τους εγνώρισα εγώ η αλήθεια. Αλλά γενικά. Προφανώς δεν τους γνώρισες. Είναι εδώ μέσα. Είναι βασιφανές ότι. Ναι. Είναι ένα βιβλίο προφανώς με πάρα πολλά συναισθήματα, με πάρα πολλές στιγμές που τις συλλέγω. Αυτό το βιβλίο
Να πω την αλήθεια, καταρχάς, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις τρεις επιμελητρίες μου, την Κωνσταντίνα, τη Μαρίνα Φιλιππίδου Χάρους και τη Χαριτίνη. Πολύ που με βοήθησαν πάρα πολύ για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Και δεν ξέρω αν είδες, Χριστίνα μου, sorry που σε διακόπτω. Όχι, τι να με διακόψεις όσες φορές θέλεις. Το συγκεκριμένο βιβλίο, εκτός ότι είπαμε είναι χωρισμένο, έχει πάρα πολύ ωραία εικαστικά, τα οποία είναι σουρεαλιστικά. Τα πλήστα, αλλά υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι πολύ μινιμαλιστικά, ονομάζονται one-line αυτά, mm-hmm. που αυτά είναι τα κύματα μου, τα τρία κεφάλαια, τα ήθελα να είναι βασικά συνδύω το χαρακτήρα μου, που είναι στο πολύ minimal, αλλά και στο πολύ maximum της όλης κατάστασης. Πώς το κάνεις αυτό, Γιάννη μου? Ή πολύ minimal ή πολύ maximum. Αρισκούμε για τα δυο ώρα, Χριστιανά, μην νομίζω να κάνουμε, ειδικά στην τέχνη. στο χαρακτήρα νομίζω. Στο χαρακτήρα νομίζω, είμαι πολλά ισορροπημένος. Α, για το χαρακτήρα. Όχι, είμαι πολλά ισορροπημένος, τσάμε. Νόμιζα ότι μιλούσες για το δικό σου χαρακτήρα και μπερδεύτηκα. Και να πω κάτι τελευταίο για το συγκεκριμένο βιβλίο. Το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σύγχρονο και θα εξηγήσω το γιατί, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα είναι και διαχρονικό. Γιατί προφανώς το γεγονός ότι είναι αποφθέγματα είναι κάτι που μπορούμε πολύ εύκολα κάθε φορά να βρούμε κάτι που να εκφράζει τον καθένα μας μέσα σε αυτό. Αλλά υπάρχουν και κάποια, δεν ξέρω αν μπορώ, πού να δείξω, πού δείχνω. Δείξε εσύ και ωραία, εσύ βρίσκουμε. Θα μου βρίσκουμε εμείς, τέλεια. Π.χ. ας πούμε το συγκεκριμένο coach της σελίδα 193 είναι ανάποδο όπως ήταν κάτι που έκανα και στο προηγούμενο μου βιβλίο. Αλλά υπάρχουν μέσα κάτι σε σταυρόλεξα, κάτι σε coach που πρέπει να διαβάζει μπροστά από καθρέφτη. Δηλαδή, παίζω λίγο με τον κόσμο. Προσπαθώ να κάνω αυτό το engagement που υπάρχει στα social media. Που περίμενε, τη σελίδα να πάω. Λοιπόν, είναι στη σελίδα αυτό με τον καθρέφτη. Είναι, όχι. Στη σελίδα 207. Αυτό με τον καθρέφτη. 207. Ναι. Κάτσε ένα λεπτάκι να δω. Στα κύματα ελπίδα, 207. Είναι μετά από το στήνο που βλέπει. Μπράβο, μετά από τούτο. Ακριβώς μετά, πίσω. Σημείωσε τις πρώτες τρεις λέξεις που βλέπεις. Πάμε να το εξηγήσουμε μετά τούτο. Ποια είναι την προηγούμενη σελίδα, απλά δεν πρέπει να θρεφτεί. Μπράβο, σαν. Εδώ. Το συγκεκριμένο, ας πούμε, για να το διαβάσεις, είτε πρέπει να είσαι μπροστά από καθρέφτη. Ναι. Ή όπως κάνουμε τη selfie, η Χριστιανά μου, με μου πεις ότι ξέρεις τη selfie, ενώ έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, πετυχαίνω, τις ξέρω. Εντάξει. Στο Instagram, ας πούμε, με τα stories, αν πρέπει να κάνεις το πράγμα, ένα πρέπει να διαβάσεις το quote. Αν βγάλεις selfie. Αφού δεν το διαβάζεις. Είναι καθρέφτης, αγάπη μου, γι' αυτό δεν το διαβάζεις τώρα. Αφού δεν έχουμε καθρέφτη μπροστά μας. Ναι. Αφού δεν το διαβάζω, λαλή. Καλά, ρε, μην κάνει ένα άνθρωπο δηλαδή κάτι. Ναι, εγώ αγαπώ την πολλά. Αυτά. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο. Δεν εννοώ γιατί το γράψα εγώ. Απλά πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχουν πολλά. Κάτι θα βρει πάντα να. Σίγουρα. Ο καθένα βρίσκει αυτά τα οποία τον εκφράζουν πιο πολύ. Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε πολύ και για τα δώρα που μα έχει φέρει. Για όνομα του Θεού πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, να είσαι καλά. Θέλω να σε αγκαλιάσω, αλλά γίνεται. Ναι. Γίνεται. Γιάννη μου, θα συγκρατηθούμε μέχρι την επόμενη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά.